μουσουλμάνοι. Και το ζήτημα αυτή τη στιγμή είναι πώς μπορούν να επικοινωνούν στην διαφύλαξη των κοινών τους συμφερόντων. Ένα, το πιο βασικό των οποίων είναι τα κοιτάσματα υδρογονανθράκων της λεκάνης της Λεβαντίνης. Άρα λοιπόν, αυτές οι δύο τριγωνικές σχέσεις που καταλήγουν να δημιουργούν ένα τετράγωνο, το οποίο οι κορυφές είναι Αθήνα, Λευκοσία, Κάιρο, Τελαβίβ, δεν μπορεί να λειτουργήσει η απουσία του διπόλου Αθήνα-Λευκοσία, για τον πάρα πολύ απλό λόγο ότι αυτό το δίπολο είναι που φέρνει κοντά τους άλλους δύο επισήμως. Το επισήμως, σημειώστε το. Δεν είναι εύκολο για το Ισραήλ να στηρίξει το Σίσι, γιατί θα τον εκθέσει στα μάτια των αδελφών μουσουλμάνων. Συνεπώς χρειάζεται κάτι ενδιάμεσο. Από την άλλη μεριά, το Ισραήλ έχει αντιληφθεί πάρα πολύ καλά ότι το στρατηγικό του βάθος, το μοναδικό αυτή τη στιγμή, από το οποίο μπορεί να αναπνέει στρατηγικά, είναι θαλάσσιο. Και είναι μία Κύπρος και μία Κρήτη. Και βεβαίως ένα Αιγαίο. Πίσω είναι το χάος. Αυτό το χάος λέγεται Κουρδιστάν. Σαν λύση για χερσαίο στρατηγικό βάθος του Ισραήλ. Διότι τις περιοχές που του αρνήθηκαν να συμμετάσχει στις αντίστοιχες στρατιωτικές αεροπορικές ασκήσεις, και ομιλώ για το 2009, οι εξημών στρατιωτικοί γνωρίζουν την άσκηση Ανατόλια Νίκλ, που το 2009 για πρώτη φορά ηρνήθησαν οι Τούρκοι να δεχθούν τη συμμετοχή των Ισραηλινών. Μετά ακολούθησαν άλλα σημαντικά γεγονότα, όπως το Νταβός, η εξύβριση από τον Ερντογάν του Πέρες, μετά ακολούθησε το Μαβί Μαρμαρά, και όλα αυτά τα οποία, το λέω έτσι πολύ πολιτισμένα, εξενεύρισαν την κυβέρνηση του Ισραήλ. Και φτάνουμε σε ένα σημείο που οι πολιτικές σχέσεις, οι διπλωματικές σχέσεις μεταξύ Ισραήλ-Τουρκίας είναι στο χείριστο των σημείων που ήταν ποτέ, σχεδόν ανύπαρκτες. Ξέρω ότι οι οικονομικές σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών είναι μια χαρά. Αλλά, ξέρετε, στο Ισραήλ υπάρχει η εξής προσέγγιση, την οποία εύχομαι να τη δω μια μέρα και στη δικιά μας τη χώρα. Οι επιχειρηματίες, όσο και αν οι επιχειρήσεις έχουν θεό το κέρδος, και είναι λογικό, ενώπιον του εθνικού συμφέροντος, υποκύπτουν. Και αυτό είναι κάτι το οποίο έχει επιτρέψει σε αυτό το μικρό κρατήδιο των 8 εκατομμυρίων ανθρώπων, εκ των οποίων τα 2 εκατομμύρια είναι Άραβες, να μπορεί να επιβιώνει, και όχι μόνο να επιβιώνει, αλλά και σε πολλά ζητήματα να κανομαρχεί στη διεθνή πραγματικότητα. Διότι δύο κοινά μπορούν να υφίστανται με την περίπτωση του Ισραήλ. Ή να είναι όντως ο περιούσιος λαός του Θεού, για όσους το πιστεύουν, έχουν λύσει το πρόβλημά τους, γιατί λένε, εντάξει, οι Ισραηλοί είναι ο περιούσιος λαός του Θεού, τελείωσε, δεν το συζητάμε, γι' αυτό έχουν τέτοια ισχύ. Για μένα, ο οποίος δεν το πιστεύω ότι είναι ο περιούσιος λαός του Θεού, θεωρώ ότι απλούστατα έχουν μια σωστή ανάλυση γεωπολιτική και μια ακόμα ορθότερη γεωστρατηγική σύνθεση και δεν αφήνουν τα βασικά πλεονεκτήματά τους να πάνε χαμένα. Π.χ. τη διασπορά τους. 6 εκατομμύρια διασπορά ισραηλιτική. 10 εκατομμύρια η ελληνική διασπορά. Περικύκλωση από εχθρούς το Ισραήλ. Πολύ σκληρούς. Και η Ελλάδα και η Κύπρος είναι περικυκλωμένη από εχθρούς. Τρίτο στοιχείο κοινό που έχουμε με αυτό το κρατήδιο, κρατηδίου έτσι. Αυτό το οποίο ονομάζουμε δυτικού τύπου δημοκρατίες, και εμείς και αυτοί. Αυτά είναι βασικά στοιχεία πληθυσμιακά επίσης. Μικρός πληθυσμός εμείς,